Έτοιμος να καταθέσει ένα δεσμευτικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα της προοδευτικής διακυβέρνησης θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό Γιώργο Σταθάκη και τον βουλευτή Παύλο Πολάκη, μετά το τέλος της καμπάνιας που πραγματοποιούν τα στελέχη του σε όλη τη χώρα. Χθες το βράδυ από τα Χανιά ανέπτυξαν τους 6 άξονες του προγράμματος που έχει εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, με στόχο ένα ανοιχτό διάλογο με τους φορείς και τους θεσμούς. Η μάχη που δίνουμε είναι για μία σημαντική άνοδο και προτάσεις μας για τη βελτίωση του εισοδήματος των πολιτών με τα μέτρα για τον κατώτατο μισθό, για το αφορολόγητο των ελεύθερων επαγγελματιών και εμπόρων και μια σειρά από άλλα μέτρα ανακούφισης και βελτίωσης μιας πιο δίκαιης κατανομής του εισοδήματος. Το βάρος των αποκαλύψεων για τις υποκλοπές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η ακρίβεια, η εκτείναξη του κόστους της ενέργειας δημιουργεί κάθε μέρα φθορά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία αποδείχτηκε ότι όλα τα μεγάλα λόγια που έλεγε το 19 για τις, ότι θα φτιάξει ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό κράτος, θα μειώσει τους φόρους και θα φέρει την αξιοκρατία, ήταν τα φλιναθήματα τα οποία έκρυβαν ότι έφτιαξε ένα σκληρό παρακρατικό μηχανισμό που θυμίζει ΕΡΕ του 50. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησαν τη Νέα Δημοκρατία για την πολιτική της απέναντι στην ακρίβεια που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και για την πλήρη κατάργηση, όπως είπαν, του κοινωνικού κράτους. Στον αντίποδα της διάλυσης του κοινωνικού κράτους που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία, στην ανώτατη εκπαίδευση, με την αναγνώριση των ψευτοκολεγίων, με την επιβολή υποχρεωτικών διδάκτρων σε όλα τα μεταπτυχιακά στα δημόσια πανεπιστήμια, με την πανεπιστημιακή αστυνομία και με τη διάλυση της διοίκησης, του αυτοδιοίκητου δηλαδή των πανεπιστημίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μια ενίσχυση του συστήματος, του καθολικού συστήματος δημόσιας εκπαίδευσης, αντιστροφή όλων αυτών των μέτρων. Καυστικά σχολίασε ο Παύλος Πολάκης τις αποκαλύψεις και τις εξελίξεις στην υπόθεση Καϊλή, ενώ και ο Γιώργος Σταθάκης τόνισε ότι απηχεί το βάθος της πολιτικής διαφθοράς. Δείχνουν ότι όλοι αυτοί οι ακροκεντρώοι, όλοι αυτοί οι πασοκογενείς διαπρίσιοι κήρυκες του αντισύριζα μετόπου, ήταν και είναι βαθιά χωμένοι μέσα στη διαφθορά. Υποδεικνύει την το βάθος και την έκταση της πολιτικής διαφθοράς στον βαθμό που οι θεσμοί και ο τρόπος που λειτουργεί αυτή τη στιγμή το σύστημά μας δεν μπορεί να προστατεύσει την ελληνική κοινωνία από τα φαινόμενα αυτά. Αναφερόμενοι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τόσο ο πρώην Υπουργός Γιώργος Σταθάκης όσο και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης εκτίμησαν ότι η ψαλίδα μεταξύ των δύο κομμάτων θα κλείσει ακόμα περισσότερο.